Την έπεσαν στο σκρέκα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έκπληκτος ο Υπουργός Ενέργειας άκουσε τους κυβερνητικούς βουλευτές να ασκούν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τις τιμές στα καύσιμα και το ρεύμα κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Για ακριβοθόρητο υπουργό έκανε λόγο ο Χρήστος Κέλλας, αναφερόμενος στον Κώστα Σκρέκα, ο οποίος ενοχλημένος έκανε λόγο για αγαπητό κύριο Κέλλα. Είναι σαν να περιμένουμε το μοιραίο τέλος, τόνισε ο Χρήστος Μπουκόρος, με τον οποίο συμφώνησε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Βλάχος. Θέλουμε περισσότερες δόσεις, 36 δόσεις να γίνουν 96, απέτησε ο Γιάννης Αντωνιάδης. Πότε θα φτάσει στον αγροτικό κόσμο το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής? Για τα χρέη το ΕΒ θα υπάρξει μεγάλος αριθμός δόσεων. Δεν θα πληρώσει κανείς με τα δυσθεώρητα χρέη, προειδοποίησε ο Χρήστος Κέλλας. Η πίεση που δεχόμαστε για τους λογαριασμούς στα βουλευτικά γραφεία είναι πρωτοφανής. Έχουμε δαπανίσει 2 δισεκατομμύρια στις επιδοτήσεις των λογαριασμών, τα οποία δεν έχουν φανεί εξαιτίας των υπέρογκων αυξήσεων. Είναι πλέον υπαρξιακό ζήτημα για επιχειρήσεις και αγρότες, υπογράμμισε ο Χρήστος Μπουκόρος και προσέθεσε: το κόστος άρδευσης έχει φτάσει 110 ευρώ το στρέμμα. Τι κάνουμε για αυτό το ζήτημα? Απαράδεκτο να μην έχουμε κάνει βήματα γι' αυτό. Τι περιμένουμε, την αποκλιμάκωση των τιμών? Είναι σαν να περιμένουμε το μοιραίο τέλος. Απεικόνισε σωστά την πραγματικότητα ο Χρήστος Μπουκόρος, σχολίασε ο κύριος Βλάχος. Για την επιτακτική ανάγκη υπογειοποιήσεως του δικτύου μίλησε ο Διονύσης Σταμενίτης, ενώ ο Φίλιππος Φόρτωμας ανέφερε ότι σε Μύκονο και Σαντορίνη υπάρχει προβληματισμός για το ενδεχόμενο βλαβών και την υποστελέχωση του ΔΔΕ.